Από τότε που θυμάμαι να υπάρχω στη ζωή, κάποια λόγια αντιχούν στα αυτιά μου. Δεν έχει σημασία τι θα κάνεις στη ζωή σου, σημασία έχει να το κάνεις τέλειο. Ήταν τα λόγια του αγαπημένου μου πατέρα Γιάννη, ο οποίος συμπλήρωνε. Και για να το κάνεις τέλειο, πρέπει να έχεις στόχους, μεγάλους στόχους. Μεγαλύτερους και από αυτούς που σήμερα πιστεύεις ότι μπορείς να φτάσεις. Από μικρό παιδί μου όρασαν δύο πράγματα. Το φυσικό περιβάλλον με τα βουνά και η δημιουργία. Όποια και να ήταν αυτή. Σύμφωνα με τον Άλμπερ Καμί, όταν δημιουργεί είναι σαν να ζεις δύο φορές. Θυμάμαι όταν ήμουν μαθητής στο 13ο Δημοτικό Σχολείο στο Εγάλεο, μαθητής του Δημοτικού, περίμενα μια αγωνία να χτυπήσω το κουδούνι, όχι για να τρέξω στο διάλειμμα για να παίξω, αλλά για να πάω στο κηλικείο να πουλήσω τυρόπιτες και χυμού στους μαθητές μου, γιατί αυτό μου άρεσε περισσότερο και από το ίδιο το μάθημα, γιατί αυτό μου έδινε τη χαρά της δημιουργίας. Έτσι, σε ηλικία μόλις 16 χρονών, ξεκίνησα να είμαι πολιτής στο τότε μικρό κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών που διατηρούσαμε και μετά από 25 χρόνια βρέθηκα με 28 μεγάλα καταστήματα, με 400 και πλέον άτομα προσωπικό και αρκετά εκατομμύρια ευρώ τζίρο είχα ήδη πραγματοποιήσει τον πρώτο μου μεγάλο στόχο. Έτσι, μέσα μου αναζητούσα να ικανοποιήσω και τον άλλο μου στόχο, τον άλλο μου πόθο, που ήταν τα βουνά και το φυσικό περιβάλλον. Έτσι έβαλα πλώρη για άλλες κορφές, εκείνες τις δύσβατες, που πάντα φαίνονται μικρές και ασήμαντες. Αλλά μόλις τις κατακτήσεις, καταλαβαίνεις ότι έχεις αποκτήσει στη ζωή σου κάποιους νέους φίλους. Αυτοί οι νέοι φίλοι για μένα ήταν η ορειβασία και η εναρήξη. Τα βουνά δεν ήταν φτιαγμένα μόνο από πάγους και βράχια, αλλά από όνειρα και επιθυμίες. Κάθε φορά που έφτανα σε μια κορφή, ένιωθα ότι πραγματοποιούσα μια πράξη δημιουργίας. Το είναι μου γέμιζε με αυτοπεποίθηση και καταλάβαινα ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και κάθε φορά που εκπλήρωνα τον έναν στόχο, έθετα αμέσως τον επόμενο. Έτσι, για να τα πάρουμε από την αρχή, στα 27 μου χρόνια ξεκίνησα την ορειβασία. Θυμάμαι ότι μου μίλησε κάποιος πολιτή πολιτής ηλεκτρικών συσκευών που με επισκέπτετο στο μικρό μου κατάστημα στο Εγάλεο για τα βουνά και την ορειβασία και αμέσως επισκέφτηκα το δεύτερο ψηλότερο βουνό της Ελλάδος στο Σμόλιγκα. Ήταν χειμώνα του 1990 με στόχο να φτάσω στην κορφή. Ξέρετε, απέτυχα την πρώτη φορά, το πρώτο Σαββατοκύριακο, προσπάθησα το δεύτερο, απέτυχα και το δεύτερο. Τα κατάφερα να φτάσω στην κορφή το Τρίτο Σαββατοκύριακο. Εκεί μου άνοιξε η όρεξη για κάτι παραπάνω, για κάτι πιο δύσκολο, για κάτι πιο σπουδαίο. Ένιωσα μέσα μου μια τεράστια χαρά, μια τεράστια αυτοπεποίθηση και ανακάλυψα ότι είμαι φτιαγμένο για να ανεβαίνω και να σκαφαλώνω τα βουνά. Ήταν το ένασμα για να ξεκινήσω να πηγαίνω σε ψηλά βουνά του εξωτερικού. Τα επόμενα χρόνια, μέχρι και σήμερα, δεν σταμάτησα να πηγαίνω στα βουνά του κόσμου, να σκαφαλώνω στι ορθοπλαγέ και να διαπιστώνω ότι όλο αυτό ήταν πραγματικά μία πράξη ε, δημιουργίας και η χαρά της επιτυχίας μου έδινε δύναμη και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Έτσι σήμερα, μετά από 32 ολόκληρα χρόνια ορειβατικής δράσης, μετράω 170 κορφές στο εξωτερικό, 66 ορειβατικές αποστολές σε διάφορα μέρη του κόσμου. Έτσι σήμερα έχω καταφέρει, να είμαι ο μόνο Έλληνα που έχω σκαφαλώσει 5 από τις 14 κορφές πάνω από το 8.000 μέτρα. Το Εύερε, που είναι υψηλότερη, με τα 8.848 μέτρα. Το Κατζετσούγκα, Earth... το Μανασλού. Είμαι στην κορφή του Μανασλού, 863. Yeah! Την Αναπούρνα. Νικήσαμε. You are great. Θέλω να αφιερώσω αυτή την κορφή στην οικογένειά μου στη μητέρα μου, <σχελίδι> στην Πόπη, <σχελίδι> στο Γιάννη μου, στην Βιολετίνα μου, στο Ιδάκι μου το καταπληκτικό, καθώς και το Γιάννη τον Ολιβιέρη και την Κλειούλα. <σχελίδι> σας ευχαριστώ που με βοηθήσατε τόσο <σχελίδι> πολύ να φτάσω σε αυτήν την τόσο δύσκολη κορφή. Χάρη <σχελίδι> σε εσάς το κατάφερα και την αγάπη σας. Σας αγαπώ. Και το Λότσε. Βρισκόμαι στην κορφή του Λότσε στα 8.516 μέτρα σήμερα 14 Μαΐου αφιερώνω αυτή την κορφή πρώτα απ' όλα στη μητέρα μου στην κόρη μου, στη μητέρα μου Βιολέτα στην κόρη μου Βιολετίνα στη γυναίκα μου και στο Γιάννη μου το γιο μου γιατί και αυτή τη φορά μαζί τους ανέβηκα σε αυτήν την κορφή και σε αυτούς το φίλο τα πάντα. Τους ευχαριστώ από την καρδιά μου. Νικήσαμε. Οι φίλοι μου συχνά με ρωτούν πώς καταφέρνω να συνδυάζω την ορειβασία με τις επιχειρήσεις και πώς κρατάω αυτές τις ισορροπίες. Απλά με τέσσερις βασικές αρχές που μου τις δίδαξε ο πατέρα μου και τις ένιωθα κι εγώ σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου. Αυτές με καθοδηγούσαν στη ζωή μου αλλά και στις δράσεις μου στα βουνά του κόσμου. Το όραμα, ο στόχος, η αφοσίωση και η προσήλωση σε αυτό που κάνεις, αλλά και η τιμιότητα. Ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια που σκαφαλώνω στα βουνά του κόσμου, διαπίστωσα περίτρανα ότι τίποτα δεν μπορείς να ξεκινήσεις αν δεν το έχει οραματιστεί. Αν δεν αποτελεί για σένα όνειρο, πόθο, έντονη επιθυμία, αν δεν είναι η τελευταία σου σκέψη, πριν πέσει για ύπνο. Επίσης, Τίποτα δεν μπορείς να συνεχίσεις αν δεν το έχεις θέσει ως στόχο. Όταν βάζεις μεγάλους στόχους, πρέπει να ξεκινάς αμέσως και να εργάζεσαι αδιάλειπτα για αυτούς. Να τους πιάνεις δυνατά με πυγμή, να τους κοιτάς στα μάτια και να τους φωνάζεις πως θα τα καταφέρεις. Δεν πρέπει να φοβηθείς ούτε να αμφιβάλλεις στιγμή για το αποτέλεσμα. Αλλά ξέρετε, οι στόχοι για να εκπληρωθούν δεν χρειάζεται μόνο απόλυτη αφοσίωση και πίστη σε αυτούς. Ταυτόχρονα χρειάζεται και τέλειος σχεδιασμός. Μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες στη διαδρομή, αλλά όταν έχεις μελετήσει πολύ σωστά κάθε σου βήμα, όταν έχεις πλάν A, πλάν B, πλάν C, όταν έχεις υπολογίσει και αξιολογήσει τους αντικειμενικούς κινδύνους, όπως οι χιονοστιβάδες, ή κρεβάνς, οι θεολόδεις άνεμοι, όταν έχεις σχεδιάσει κάθε σου βήμα στη διαδρομή, πάνω στο βουνό, όταν έχεις μια δυνατή ομάδα που να την ξέρεις καλά, να ξέρεις τα δυνατά της σημεία και τις αδυναμίες της και όταν αντιμετωπίζεις τις υποκειμενικές δυσκολίες με το ψυχικό σθένος που αρμόζει, δεν θα ξεπεράσεις μόνο τις αντικειμενικές δυσκολίες, αλλά και τον ίδιο στον εαυτό. Γιατί η μάχη με την ίδια σου την ύπαρξη θα είναι διαρκής. Μόνο έτσι θα κινείσαι με ασφάλεια, θα κινείσαι προς την επιτυχία και την κορφή. Τέλος, αν όλα τα παραπάνω δεν συνδυαστούν με την τιμιότητα, δεν θα μπορέσει να πετύχεις τίποτα γιατί αν οι πρακτικές σου είναι μακριά από την ορβατική δεοντολογία και ηθική, αν έχεις αδικήσει κάποιον, η εσωτερική σύγκρουση που θα νιώθεις θα είναι τόσο έντονη που δεν θα σε αφήσει να συνεχίσεις προς τους μεγάλους σου στόχους και την επίτευξή του ασφαλώς. Ξέρετε, για μένα το στοιχείο της ανεντιμότητος είναι κάτι που σίγουρα σε οδηγεί στην αποτυχία. Και εδώ θα ήθελα να σας αναπτύξω μια μεγάλη μου πρόκληση σε μια μεγάλη μου περιπέτεια που έζησα πέρσι το χειμώνα στο ΚΑΠΑ 2, στο δεύτερο ψηλότερο βουνό του κόσμου, με τα 8.611 μέτρα, όταν είχα την τιμή να με καλέσουν ανάμεσα σε άλλους διεθνείς ορειβάτες, να συμμετάσχω σε μια διεθνή αποστολή, για να μπορέσω να σκαφαλώσουμε στη μέχρι τότε την κορφή του ΚΑΠΑ 2. Δεν είχε καταφέρει κανείς, παρόλο στις προσπάθειες πολλών ορειβατών, να φτάσει στην κορφή χειμώνα. Ήμουν Ανάμεσα σε άλλους α, 21 σύνολο 22 ορειβάτε από πολλά μέρη του κόσμου, καταφέραμε να φτάσουμε μετά από 6-7 μέρες πρόσβαση, περπατώντας κάθε μέρα από 50 έως 70 χιλιόμετρα μέσα στο παγετώνα Μπαλτόρο που μας οδήγησε στο Base Cup του ΚΑΠΑ 2, στα 4.500 μέτρα. Η θερμοκρασία ήταν από μείον 19 η υψηλότερη μέχρι μείον 45 η χαμηλότερη. Βρισκόμασταν 24 ώρες στη βαθιά κατάψυξη, χωρίς να έχουμε καμία θέρμαση, χωρίς να έχουμε απολύτως καμία α, ζέστη, ακόμα και από τον ίδιο τον ήλιο, που δεν μπορούσε να ανεβάσει τη θερμοκρασία περισσότερο από τους μείων 19. Ήταν μια συναρπαστική αποστολή, όπου κατάφερα μαζί με τους κοινοσύντροφους μου να μείνουμε περίπου 11 ημέρες ψηλότερα από το Base Cup, σε τρεις διαδοχικές αναβάσεις, Δύο από τους γενοσυντρόφους μου έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια πτώσεων, ο πρώτος στις 16 Ιανουαρίου και ο άλλος στις 4 Φεβρουαρίου. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο βουνό, με κάθετες ορθοπλαγιές, όπου συνεχώς καφαλώναμε, με στόχο να φτάσουμε ψηλότερα, με πάρα πολύ κρύο και χιονοθύελα, με θυελώδους ανέμους. Όμως, ποτέ δεν σκέφτηκα να εγκαταλείψω. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι μέχρι εδώ, Ξέρετε, τα μηνύματα που δεχόμουν στο μυαλό μου από τον ίδιο μου τον εαυτό ήταν να επιστρέψω στην ασφάλεια της κανονικής ζωής. Ο εαυτός μου ήθελε να με προστατεύσει. Το μυαλό μου ήθελε να με προστατεύσει. Μου έστελνε συνεχώς μηνύματα ότι πρέπει να γυρίσω πίσω στην ασφάλεια της κανονικής ζωής, στην οικογένειά μου και να μην κινδυνέψω. Ήδη είχα σκοτωθεί ο πρώτος ο Ισπανός Πανκιαρχικός της Αποστολής στις 16 Ιανουαρίου. Η στοχοπροσύλωσή μου, ο πόθος μου να φτάσω στην κορφή, η αφοσίωσή μου, νικούσαν τον άλλο μου μισό εαυτό να ξεπεράσω οποιαδήποτε φοβία μου, ανασφάλειά μου, να μείνω εκεί για να τα καταφέρω. Μετά από περίπου 45 ημέρες, ξεκινήσαμε για την τελική έφοδο, όπου περιμέναμε συνεχώς να βρούμε ένα παράθυρο του καιρού για περίπου 4-5 μέρες, παράθυρο να μην είχε χιονωθεί έλα και αέρα, φυσικά θα έκανε πολύ κρύο, Προσπαθώντα να βρούμε αυτό το παράθυρο, αναβάλαμε συνέχεια προ τα πίσω την ημερομηνία γιατί ο καλό καιρό δεν ερχόταν. Κάποια στιγμή είδαμε ότι από τι 1η ω 5 Φεβρουαρίου, πιθανότατα η 5η Φεβρουαρίου ήταν η μέρα που θα μπορούσαμε να πλησιάσουμε στην κορφή. Έτσι, διαδοχικά φύγαμε από το Base Cup περίπου 20 άτομα να πηγαίνουμε κάθε μέρα στο πρώτο κατασκήνωση, στη δεύτερη, στην τρίτη και από την τρίτη να επιχειρήσουμε στην κορφή αποφεύγοντα την τέταρτη. Μέσα σε αυτές τις τρεις μέρες, από τους ε, περίπου 20 που ξεκινήσαμε, καταφέραμε να φτάσουμε στο ΚΑΠ 3, στα 7.440 μέτρα, μόνο ε, 9 ορειβάτες, ανάμεσα σε αυτούς και εγώ. Πρέπει να σας πω ότι ήμουν ο μεγαλύτερος σε ηλικία, ανάμεσα στους άλλους ορειβάτες. Εκείνο το βράδυ τη 4 η Φεβρουαρίου, η θερμοκρασία ήταν μείον 42, Είχαμε μόνο δύο αντίστοιχα για να κοιμηθούν, όλοι, να ξεκουραστούν, να ξεκουραστούν για λίγο όλοι αυτοί οι ορειβάτε που βρισκόμασταν εκεί δεν χωρούσαμε μέσα στα αντίσκηνα, είχαμε στριμωχτεί στα σαρδέλες. Όταν έφτασα εκεί, τα πόδια μου διαπίστωσα ότι είχαν αρχίσει να εμφανίζονται τα κρυοπαγήματα και έπρεπε να πάρω μια μεγάλη απόφαση αν θα συνεχίσω τα μεσάνυχτα να επιχειρήσω να φτάσω στην κορφή, σε μια κορφή που δεν είχε καταφέρει κανείς μέχρι εκείνη τη στιγμή να ανέβει ή να προστατεύσω τη ζωή μου και τα πόδια μου. Η πρόβλεψη για τον καιρό έλεγε μείον 65 βαθμού από 0, που είναι ωριακή για έναν άνθρωπο να επιβιώσει, ακόμα και με τι πουπουλένιε στολέ και, τις ειδικές, ε, και τον ειδικό εξοπλισμό που έχουμε. Όμω, ο φίλο μου, ο Κώστα, ο μετεωρολόγο, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, γιατί υπήρχε δορυφορικό τηλέφωνο, μου είπε ότι υπάρχει μια μεταβολή του καιρού. Η θερμοκρασία θα φτάσει και ίσω και στου 75 και ακόμα περισσότερο με το chill factor. Οπότε είναι αδύνατο ο άνθρωπο να επιβιώσει και σε συνδυασμό με το πρόβλημα που έχει με τα πόδια, σου προτείνω να επιστρέψει πίσω, να μην το επιχειρήσει, διότι οι πιθανότητε να χάσει τη ζωή σου είναι μεγάλε. Πράγματι, αυτό το σκέφτηκα πάρα πολύ. Τρει από του εννιά που ήμασταν εκεί συνέχισαν για την κορφή. Το αποτέλεσμα ήταν να παγώσουν, να μείνουν εκεί και να βρεθούν μόλις τον προηγούμενο Ιούνιο παγωμένοι αναλύωτη όπως ήταν στην πιο γενναία του στιγμή. Ξέρετε, είναι η τιμή που κάνουν τα ψηλά βουνά σε εμάς τους και για όσους αιώνες τα Ιμαλάια θα καλύπτονται από πάγους και χιόνια, τα σώματα των ορειβατών παραμένουν εκεί άθικτα όπως ήταν στην πιο γενναία του στιγμή. Κατάφερα να επιστρέψω στο Base Cup με μεγάλη δυσκολία, κινδυνεύοντας πραγματικά ανά πάσα στιγμή, διότι το βουνό ήταν πολύ επισφαλής, με σκηνιά που είχαμε τοποθετήσει, τα οποία ήταν ρίσκι ε, ρίσκη και μπορεί κάποιο σκηνή να κοβότανε και να υπήρχε πρόβλημα. Όντω, αυτό συνέβη σε έναν άλλον σκηνοσύντροφό μας, τον Αθανά Κατόφ από τη Βουλγαρία, ο οποίο χρησιμοποιώντα ένα σκηνή, κάτι πήγε στραβά και δυστυχώ σκοτώθηκε και αυτό. Έτσι χάσαμε συνολικά πέντε ανθρώπους από τους συνολικά 21 που βρισκόμασταν εκεί. Επέστρεψα στο Base Cab, πήγα στο νοσοκομείο γιατί είχα πάθει κρυοπαγήματα, νοσηλεύτηκα. Επέστρεψα στην Ελλάδα, όμως δεν σταμάτησα ποτέ να σκέφτομαι ότι το όνειρό μου να κατακτήσω και τις 14 σκορφές πρέπει να συνεχιστεί και έτσι α, μετά, μόλις το 2021, την άνοιξη κατάφερα να ασκαφαλώσω ένα πολύ δύσκολο επίση βουνό που λέγεται Αναπούρνα με τα 8.091 μέτρα. Σήμερα, στα 59 μου χρόνια, δεν σταματώ να ανηρεύομαι. Δεν σταματώ να σχεδιάζω τα επόμενα μονοπάτια της ζωής μου. Εύλογο το ερώτημα, άρα για τώρα, στα 59 μου χρόνια, μπορώ να καταφέρω κάτι που κανείς άλλος δεν έκανε ποτέ. Δεν χρειάζεται να σκεφτώ για να σας απαντήσω. Υπάρχει μέσα στην ψυχή μου, υπάρχει μέσα στο μυαλό μου, υπάρχει μέσα στη θέλησή μου. Ναι, μπορώ. Γιατί από το πρωί που ξυπνώ, μέχρι την άλλη μέρα την ίδια ώρα, κάθε στιγμή του 24 ώρου, σκέφτομαι, σχεδιάζω και προετοιμάζομαι ψυχικά και σωματικά για να κάνω πραγματικότητα αυτό που τόσο πολύ επιθυμώ. Αλλά να ξέρετε, και αν τελικά δεν τα καταφέρω, θα έχω προσπαθήσει πολύ, πάρα πολύ. Και αυτή η προσπάθειά μου θα είναι ένα μαγικό ταξίδι που μόνο ωφέλη έχει να μου προσφέρει. Τελειώνοντας, θέλω να σας ευχηθώ και να σας παροτρύνω να ακολουθήσετε τα όνειρά σας. Και αυτά τα όνειρα να τα κάνετε στόχο στη ζωή σας και να τα υπηρετήσετε με αφοσίωση, στόχο επιμονή, αλλά και τιμιότητα. Να γίνετε πρωταγωνιστές της ταινίας της ζωής σας, να γίνετε πρωταγωνιστές σε αυτό που τόσο πολύ αγαπάτε και θέλετε να πετύχετε. Και να είστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρετε. Γιατί τα όνειρα και η προσπάθεια μας οδηγούν πάντα στην επιτυχία. Γι' αυτό μην εγκαταλείπετε ποτέ το όνειρά σας. Γιατί κάποια στιγμή θα πραγματοποιηθούν. Σας ευχαριστώ πολύ.